Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Βρήκαμε επιτέλους χρόνο ώστε να ξεκινήσουμε με τα μαθήματα Illustrator και σήμερα θα επικεντρωθούμε, όπως είχα πει, στο Pen Tool και στο Shape Builder Tool και σε μερικά περαιτέρω εργαλεία που θα χρειαστούμε για να κάνουμε τη σημερινή μας σύνθεση. Το Pen Tool λοιπόν είναι από τα βασικά εργαλεία του Illustrator. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θέλει πολύ χρόνο και πολύ εξάσκηση για να γίνουμε καλοί, αλλά είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούμε συνέχεια και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Επειδή λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο θέλει εξάσκηση, αυτό που προτείνω να κάνει όποιος θέλει να το μάθει είναι να ξεκινήσει με το Bezier Game, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που σε ξεκινάει και σου δείχνει πώς λειτουργεί το Pen Tool και έπειτα σου δείχνει ασκήσεις μέσα από τις οποίες μπορείς να εξασκηθείς σε αυτό. Έχοντας πει αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, σήμερα θα κάνουμε την πρώτη άσκηση που σας είχα δώσει. Έχω ετοιμάσει και εγώ κάποιες σκέτσεις από τα οποία θα πάρουμε το βασικό σχήμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση το τετράγωνο και το παραλληλόγραμμο. Έχουμε φτιάξει κάποιες φατσούλες και τώρα θα τις περάσουμε στο Adobe Illustrator και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Έχοντας λοιπόν ανοίξει το αρχείο και έχουμε κάνει plays μέσα τις φατσούλες μας, το πρώτο που θα κάνουμε είναι με το Rectangle Tool να πάρουμε και να περιγράψουμε την κάθε μία φατσούλα σε ένα δικό της περίγραμμα. Μόλις τελειώσαμε αυτό, ξεκινάω παίρνοντας το Pen Tool και πρόχειρα πηγαίνω γύρω από την κάθε φατσούλα και πατάω από πάνω τις γραμμές που έχω σχεδιάσει με το μολύβι και το πενάκι. Δεν μας πειράζει σε πρώτη φάση να επεξεργαστούμε τις γραμμές αυτές και να τις κάνουμε τέλειες. Αυτό που χρειάζεται για το ξεκίνημά μας είναι απλά να τις κάνουμε trace, δηλαδή να τις περάσουμε από πάνω, και μόλις το κάνουμε με όλες τις φατσούλες τότε να γυρίσουμε και σιγά σιγά να τελειοποιούμε την κάθε μία. Επίσης, επειδή τώρα ξεκινάω χρησιμοποιώντας ένα-ένα τα εργαλεία, θα παρατηρήσετε ότι το ένα σχήμα κάνει overlap στο άλλο, δηλαδή πέφτει από πάνω. Αυτό σε πρώτη φάση δεν μας πειράζει, γιατί μετά που θα έρθουμε και θα ξαναφτιάξουμε τις φατσούλες, θα πάρουμε το Shape Builder Tool και θα διαγράψουμε τα σχήματα τα οποία τέμνει το ένα το άλλο. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που καταλαβαίνουμε βλέποντας αυτή την άσκηση είναι ότι με τον καιρό μπορούμε να βλέπουμε μια γραμμή και να καταλαβαίνουμε πού χρειάζεται να βάλουμε το λεγόμενο κόμπο, δηλαδή το anchor point. Έχουμε πει ότι όσο λιγότερους κόμπους ή anchor points έχει ένα σχήμα, τόσο πιο smooth είναι, ειδικά όταν έχει να κάνει με καμπύλες. Φτιάχνοντας αυτές τις φατσούλες για να έχουμε μια ποικιλία στα σχήματα και στους τρόπους με τους οποίους δημιουργούμε την κάθε μία, προσπάθησα να λάβω υπόψη μου αυτό το βίντεο, έτσι έφτιαξα την κάθε φατσούλα να έχει μια ιδιαιτερότητα και να χρειάζεται κάποιο διαφορετικό εργαλείο. Αυτό που βέβαια χρειάζονται όλες είναι το Shape Builder Tool, αλλά θα δούμε αργότερα ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν στο να έχουμε το τέλειο σχήμα. Αυτή την άσκηση μπορείτε εσείς να την κάνετε και με άλλα σχήματα, δηλαδή το βασικό σχήμα των δικών σας προσώπων μπορεί να είναι τρίγωνο, μπορεί να είναι κύκλος ή οποιαδήποτε έλλειψη. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα με το παραλληλόγραμμο και τα τετράγωνα ως ένα απλό σχήμα, το οποίο δίνει και πολύ χαρακτήρα και είναι αρκετά δύσκολο στο κομμάτι να φανταστούμε μια φατσούλα και να την τετραγωνοποιήσουμε. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και από τα καρτούν αλλά και στην καθημερινότητά μας πολλές ελλείψεις. Άρα το να φτιάξουμε μια φατσούλα η οποία περιγράφεται μέσα σε ένα τετράγωνο κάνει την άσκηση λίγο πιο απαιτητική. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω να κάνετε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ήδη και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο υλικό. Πλέον εκτός από βίντεο ανεβάζουμε και shorts, στα οποία δείχνουμε γρήγορες συμβουλές για το Adobe Photoshop και Illustrator και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσουν πολύ και θα βρείτε πάρα πολύ χρήσιμες. Όπως θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, για όση ώρα με βλέπετε να χρησιμοποιώ το Pen Tool, δεν είναι κάτι πολύπλοκο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Το μόνο που χρειάζεται είναι αντίληψη, είναι εξάσκηση και να μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πού χρειάζεται και πόσους κόμπους η κάθε γραμμή. Πολλές φορές χρειάζεται ο συνδυασμός κάποιων εργαλείων, όπως όταν έχω να κάνω ένα σχήμα που μοιάζει πολύ με έλλειψη αλλά έχει κάποια παραμόρφωση σε ένα σημείο, αντί για να κάτσω και να το κάνω από την αρχή με το πενάκι, θα συνδυάσω το Ellipse Tool για να κάνω τη βασική έλλειψη και μετά με το άσπρο βελάκι, που όπως είπαμε λέγεται Direct Selection Tool, θα επιλέψω τους κόμπους που θέλω να παραμορφώσω και θα τους φέρω στην τελική τους μορφή.
και για να δούμε και κάτι διαφορετικό που θα αναλύσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Για το τελευταίο σχήμα, επειδή είχε πολύ ακανόνιστες γραμμές, χρησιμοποίησα το Brush Tool του Illustrator. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε μια πολύ τυχαία γραμμή που πολύ πιθανόν αν την κάναμε με το Pen Tool να είχε πολλούς κόμπους σε πολλά σημεία, πολύ πιο γρήγορα. Έχοντας λοιπόν τελειώσει τώρα με τα βασικά σχήματα με το Pen Tool, θα γυρίσω στις φατσούλες μου μία-μία και θα τις επεξεργαστώ ώστε να τις φέρω στην τελική τους μορφή. Ξεκινώντας λοιπόν με την πρώτη φατσούλα, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πατήσω Shift και W που θα με φέρει στο Width Tool και αυτό μου επιτρέπει να διαλέξω το πάχος της κάθε μου γραμμής σε διάφορα σημεία. Έπειτα, με τη χρήση του Shape Builder Tool θα επιλέξω τα δόντια καθώς και το στόμα και θα προσπαθήσω να διαφοροποιήσω τα σχήματα του ενός από του άλλου, έτσι ώστε να αφαιρέσω τα σχήματα που τέμνονται, όπως είπαμε νωρίτερα, και να δώσω βάθος στην εικόνα. Τώρα λοιπόν που φτάνουμε στο δεύτερο pass των χαρακτήρων μας και θέλουμε να τα φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο τελικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώ κυρίως το Shape Builder Tool και το Width Tool. Με το Width Tool διαμορφώνω τα πάχη της γραμμής, γιατί όπως και στα περισσότερα cartoon δεν έχουμε ισόπαχες γραμμές καθ' όλη τη διάρκεια του χαρακτήρα και κυρίως στο ξεκίνημα και στο τελείωμα της κάθε γραμμής που θέλω να ξεκινάει πιο λεπτή όπως και να τελειώνει, αλλά να παχαίνει στο κέντρο, σαν να κρατάω ένα brush, μια βούρτσα, και να την πιέζω λίγο στην αρχή, αρκετά στη μέση και όπως την αφήνω να χαλαρώνω και την πίεσή μου. Υπάρχουν άπειροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε πρόσωπα, φατσούλες, χαρακτήρες κτλ. Έχοντας λάβει υπόψη μου αυτή την άσκηση, προσπάθησα να φτιάξω την κάθε φατσούλα όπως είπα και νωρίτερα με διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου φατσούλες γιατί προσπάθησα να χρησιμοποιήσω κυρίως παραλληλόγραμμα για τη δημιουργία της. Επειδή όμως το βίντεο δεν θέλω να γίνεται επαναλαμβανόμενο και να βλέπουμε συνέχεια και τα ίδια και τα ίδια, μιας και τώρα έχετε καταλάβει το ζητούμενο και μπορείτε και μόνοι σας και θα ήθελα να δω φατσούλες τις οποίες εσείς έχετε δημιουργήσει, θα ήθελα να πάρουμε μια φατσούλα της επιλογής μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ παίρνω την αγαπημένη μου από αυτή τη σύνδεση που είναι η πρώτη, την ανοίγω σε ένα νέο αρχείο και τώρα θα βρούμε μια χρωματική παλέτα για να αρχίσουμε να της βάζουμε χρώμα. Διάλεξα μια μοβ χρωματική παλέτα, κυρίως επειδή μου άρεσε και έπειτα βρήκα 5 χρώματα και αποχρώσεις που θα χρησιμοποιήσω για να δώσω βάθος στη σύνθεσή μου. Επειδή φτιάχνοντας λοιπόν τις φατσούλες είχα ένα συνδυασμό από stroke και fill, από γέμισμα δηλαδή και από περίγραμμα, έκανα expand στα σχήματά μου ώστε να μπορώ να τα επεξεργαστώ κυρίως σαν σχήματα και να αποφύγω όσο γίνεται τα stroke γιατί δεν τα χρειάζομαι πλέον και να ξεκινήσω να βάζω λεπτομέρειες στη φατσούλα. Αυτή η φατσούλα μου έβγαζε κάτι το τρομακτικό αλλά cute ταυτόχρονα, άρα προσπάθησα να δώσω ένα τρομακτικό ύφος στη φατσούλα, παρόλα αυτά αφαίρεσα όλες τις γωνίες ώστε να είναι κάπως πιο soft, κάπως πιο kid friendly και έπειτα βρήκα άλλο ένα χρώμα το οποίο είναι κοντά στο λευκό που είναι τα δόντια και να το χρησιμοποιήσω ως σκιά στα δόντια και να δώσω βάθος σε αυτά. Τα σχήματα που φτιάχνω δεν είναι απόλυτα και δεν ακολουθούν το σχήμα της εξωτερικής πλευράς του δοντιού. Αυτό γίνεται γιατί πολύ πιθανόν να έχουν ατέλειες, να είναι σπασμένα, να έχουν κάποια χτυπήματα που μόνο όταν πέφτει το φως μπορούν να φανούν. Εξαρτάται πάντα από το τι θέλουμε να δείξουμε, από τη φαντασία μας και από το πώς νιώθουμε. Έχοντας κάνει αυτό, για να ολοκληρώσω τη φατσούλα, θα δημιουργήσω κάποια σχήματα εσωτερικά του προσώπου που θα δώσουν ένα πιο gloss look, θα δώσουν άλλο ένα επίπεδο βάθους και θα κάνουν το πρόσωπο να φαίνεται ότι από κάπου το χτυπάει το φως, άρα δημιουργείται και στην αντίθετη πλευρά σκιά. Θα αυτοσχεδιάσω λίγο και στην αριστερή πλευρά θα φτιάξω ότι φαίνεται και ο κρόταφος των μαλλιών του. Θα προσθέσω και κάποια σχήματα για να φτιάξω μια όμορφη σύνθεση και είμαστε έτοιμοι.
Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να το βρήκατε ενδιαφέρον και μην ξεχάσετε να μας κάνετε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο υλικό. Ο πρώτος στόχος μας είναι να φτάσουμε τους 1000 συνδρομητές και να μεγαλώσουμε το community της γραφιστικής όσο περισσότερο μπορούμε. Και έχοντας πει αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.